Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω ότι με αυτό που είδατε απλά ήσταν παρόντες σε αυτό που μπορεί να κάνει η Χριστίνα και μόνο. Είναι το δικό της έργο, ο δικός της δρόμος. Οπότε, αν προσπαθήσετε να καταλάβετε, θα χαθείτε. Μόνο ό,τι αισθάνεστε από αυτό που συμβαίνει. Εδώ μέσα μόνο ένας μπορεί να δει αυτό που έβλεπε η Χριστίνα. Και αυτός δεν είμαι εγώ. Οπότε πιο πολύ δίνω χρόνο σε αυτόν που έβλεπε αυτά που έβλεπε η Χριστίνα για να επανέλθει. Όσο θα επανέρχεται θα της καθαρίζω τη λήψη. Γιατί όταν βλέπεις αυτό που έβλεπε η Χριστίνα, λυπάσαι. Και με αυτό χάνεσαι. Έτσι, αυτό είναι και το χάσιμό της. Η λύπηση για αυτό που ζουν οι ψυχές σε αυτά τα επίπεδα. Οπότε, μέχρι να καθαρίσω λίγο το κλάμα της, θα πάμε να δούμε τη διαστρέβλωση του χρόνου και του χώρου. Πρώτα θα σας δείξω με παράδειγμα τι σημαίνει στην πραγματικότητα χώρος και χρόνος. Και μετά θα σας δείξω τη διαστρέβλωση. Όταν είμαι φως και είμαι ενέργεια και κατεβαίνω στη γη, αυτό που κάνω είναι μία κίνηση και απλώνω το χρόνο. Είναι σαν το νερό που κάνεις μία κίνηση και αυτό δημιουργεί το χρόνο, τον οποίο τον χρειάζομαι για να αρχίζω εγώ σιγά σιγά να μεγαλώνω και να καλύπτω αυτή την απόσταση. Ο χρόνος προϋπάρχει και ο χώρος του να υπάρχω εγώ αρχίζω και συμβαίνω. Το καλύπτω. Αυτό που δεν γνωρίζουμε σε συνειδητό επίπεδο ότι αυτό μπορώ να το κάνω όταν έχω την απόφαση ως ψυχή. Δηλαδή, παρατείνω το χρόνο. Εάν επέλεξα ο χρόνος μου επί της γης να είναι 99 χρόνια, μπορώ με μία κίνηση να τον παρατείνω. Ο νους για να μπορέσει να αφαιρέσει αυτό που έχει ο άνθρωπος, δηλαδή ότι μπορεί να απλώνει το χρόνο, κατασκεύασε το πεπρωμένο και το δεδομένο. Τόσο είναι το καντήλι σου, τόσο θα ζήσεις. Στην πραγματικότητα τελείωσε το καντήλι του, είναι τελείωσε ο χρόνος που ο ίδιος όρισε. Άρα το ορίζω έρχεται μέσα από εμένα.
Μετά βέβαια χρειάζεται να αρχίζω να υπάρχω και ο χώρος μου είναι η ύπαρξή μου επί της γης. Πόσο απλώνομαι μέσα σε αυτό που έχω δημιουργήσει. Μπορεί να υπάρχει ο χρόνος, όμως εγώ να αναμένω στο μικρός ως χώρος, να μην απλώνομαι. Άρα θα δείτε τη συρρήκνωση. Ενώ έχω χρόνο, εγώ συρρυκνώνομαι και δεν απλώνομαι. Βέβαια, μετά πηγαίνω σε ένα άλλο. Πιστεύω ότι μπορεί μέσα σε αυτό το χρόνο που εγώ ζω, κάποιος άλλος να απλωθεί και όχι εγώ. Έτσι να μην υπάρξω και με αυτόν τον τρόπο δίνω το χρόνο μου. Το δεύτερο είναι αυτή η κίνηση έχει ένα δικό της χρόνο. Εάν είναι αργή, είναι ο χρόνος μου. Εάν είναι πιο γρήγορο, είναι ο δικός μου χρόνος. Έτσι έχουμε και διαφορετική διακύμανση ο καθένας. Την ώρα που δημιουργώ το χρόνο μου, έχω την ταχύτητά μου. Αυτή είναι η μοναδικότητά μου. Ο εσωτερικός μου ρυθμός, μέσα στο οποίο εγώ θα αρχίζω να υπάρχω. Έτσι μπορεί να είμαστε δίπλα και εγώ το χρόνο τον απλώνω πιο γρήγορα, εσύ πιο αργά. Όμως και οι δύο όταν τιμήσουμε τον εαυτό μας, ζούμε και υπάρχουμε. Αν συγκριθούμε, τότε εγώ θα αρχίζω να πιέζω εσένα και εγώ το κάνω, γιατί εμένα ο χρόνος μου είναι πιο γρήγορος. Και θέλω να πάρω το δικό σου χρόνο μέσα από την πίεση που θα σου ασκήσω. Το πρώτο είναι ότι δεν βλέπω εμένα ποιος είμαι, δεν μπορώ να αισθανθώ το χρόνο και το χώρο και μετά επιβάλλω σε εσένα μέσα από το νου μου τη δικιά μου πραγματικότητα. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μέσα από τη σύγκριση αρχίζει και συμβαίνει η κρίση. Είσαι αργός. Είσαι γρήγορος, είσαι λίγος, είσαι περισσότερος. Έτσι ο νους πήρε το χρόνο και τον έκανε πίεση. Μέσα από την αντικειμενικότητα του χρόνου. Όλοι στα 7 ζητάμε το ίδιο. Όλοι στα 14 ζητάμε το ίδιο. Όλοι στα 21 είμαστε έτοιμοι για το ίδιο. Έτσι σιγά σιγά αφαιρούσε την ύπαρξη από τον άνθρωπο, γιατί αν εγώ είμαι έτοιμος να απλώσω στα 30 μου, εσύ μπορεί να είσαι στα 25 σου ή στα 35 σου. Έτσι άρχισε να συμβαίνει να πρέπει και ο νους άρχισε μέσα από το χρόνο να βάζει την επιβολή. Και έτσι άρχισε να κατασκευάζεται ένα πιστεύω σε σχέση με τον χρόνο. Ο χρόνος πλέον καθορίζει τα πράγματα και όχι εγώ.
Τώρα θα μπω στη φυλακή του νου μου και θα αρχίζω να πιέζομαι. Πρέπει μέχρι τα 30 μου να έχω κάνει παιδί. Παρόλο που μέσα μου δεν έχει γεννηθεί η μητέρα ως αίσθηση για να τη ζήσω ή ο πατέρας. Ένα δεύτερο δεδομένο είναι ότι ο χρόνος σου τελειώνει. Ηλικιακά δεν θα μπορείς. Πάλι αφαιρείται μέσα από αυτή την πίεση του χρόνου η δύναμη του θέλος σου και της θέλησής σου. Και έτσι αρχίζουν και συμβαίνουν οι διαστρεβλώσεις. Μόλις πιστέψεις ότι τα πράγματα είναι δεδομένα, αρχίζεις εσύ και καλουπώνεσαι μέσα στο νου σου και δεν παίρνεις τον χρόνο σου για να υπάρξεις. Αν περάσεις προς την πλευρά του νου και δεν υπάρχεις καθόλου, τότε αρχίζεις και τον υπηρετείς, δηλαδή ο χρόνος για εσένα είναι ένα μαστίγιο για τον άλλον. Γίνεσαι καταναγκαστικός ή ψυχαναγκαστικός, που είναι η λάθος λέξη που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, γιατί η ψυχή ποτέ δεν αναγκάζει. Και θέλεις να είσαι συνεπής με έναν χρόνο που είναι έξω από εσένα. Έτσι η εσωτερικότητα του χρόνου αποσπάστηκε από τον άνθρωπο και ο χρόνος μπήκε απέναντι. Με αυτόν τον τρόπο αρχίζει και δημιουργείται πίεση, γιατί εγώ πρέπει μέσα σε ένα λεπτό να αισθανθώ και να αποφασίσω. Εάν έρχομαι από το παγωμένο επίπεδο, δεν υπάρχει περίπτωση σε ένα λεπτό να αισθανθώ, γιατί δεν έχω αίσθηση και είμαι νεκρός. Χρειάζομαι περισσότερο χρόνο για να ζεσταθώ. Έτσι είναι και η ενέργεια. Το πόσο κοντά θα πλησιάσεις σε αυτό που γιώνεται είναι πόσο μπορείς να δεχτείς. Δεν θα μπορέσει ποτέ ένα παγάκι να πάει στον ήλιο, γιατί θα λιώσει με μιας και τότε αυτό θα έχει μία βία. Χρειάζεται να είναι σε μία απόσταση για να μπορέσει να βιώσει την πραγματικότητα, δηλαδή να αρχίζω πρώτα ως παγάκι να υδρώνω, θέλω το χρόνο μου. Ο πάγος είναι το στερεότυπο, το δεδομένο, το άψυχο. Μετά να δεχτώ μέσα από αυτό που βιώνω την κατάστασή μου, να αναγνωρίζω σιγά σιγά την πραγματικότητά μου και μέσα από τη θέληση θα κάνω ένα βήμα πιο κοντά στο φως. Αυτό χρειάζεται να υπάρχει ο σεβασμός απέναντι σε αυτό που χρειάζεσαι. Εάν σε κρίνω γιατί είσαι μακριά από την ενέργεια, τότε δεν μπορώ να σε δω καθαρά ότι χρειάζεσαι το δικό σου χρόνο. Για να μπορείς εσύ να αρχίζεις να ξεπαγώνεις και να υπάρχεις. Το ζητούμενο για το Θεό είναι να υπάρχει το φως επί της γης. Έτσι η ενέργεια υπάρχει και όταν θα είσαι έτοιμος, θα την αναζητήσεις. Έτσι πάλι δεν έχει να κάνει σχέση με το χώρο και το χρόνο της ύπαρξής σου στη γη, όταν αφήνεις την ενέργειά σου,
Αυτό συνέβη και με τον Κύριο. Ο Κύριος άφηνε την αγάπη στη γη, έτσι ώστε όταν οι ψυχές θα ήταν έτοιμες, να την αναζητήσουν. Δεν μπορείς να αναζητήσεις κάτι που δεν υπάρχει, αναζητάς μόνο κάτι που υπάρχει. Μπορείς αυτό που υπάρχει να το αρνείσαι, να το καθυστερείς, να το αναβάλεις. Όμως όταν υπάρχει και είσαι έτοιμος, μέσα από το δικό σου χρόνο θα το αναζητήσεις. Έτσι γι' αυτό και η Χριστίνα είπε ότι δεν είναι το ζητούμενο να ακούσουν, ούτε να πιστέψουν, απλά να υπάρξει επί της γης ως ενέργεια. Ο καθένας στο δικό του χρόνο αυτή την ενέργεια θα την αναζητήσει. Με αυτόν τον τρόπο αφαιρείς και τα ψήγματα της κρίσης. Γιατί μόλις θα πεις ένα γιατί δεν λαμβάνουν, έχει ένα μικρό ψήγμα κρίσης. Γιατί κοιτάς έξω από εσένα. Εγώ στο δικό μου χρόνο θα πάρω το χώρο μου, θα υπάρξω επί της γης, θα αφήσω την ενέργεια, θα συμβεί η ουσία και εκεί εγώ ολοκληρώνομαι. Αν κοιτάξω έξω από εμένα, αρχίζει το μικρό χάσιμο. Εμείς κοιτάμε μόνο έξω από εμάς. Οπότε θα δείτε ότι την ώρα που θα κοιτάξεις έξω από εσένα, χάνεις το χρόνο σου. Ο λόγος που χάνω το χρόνο μου είναι γιατί μέσα από τη σύγκριση θα δείτε ότι ο νους αρχίζει και θαυμάζει τον γρήγορο και κρίνει τον αργό. Ο λόγος είναι γιατί όταν τα πράγματα γίνονται γρήγορα, μέσα από αυτό το θαυμασμό θα είσαι ο πιο γρήγορος, ο πρώτος. Κανένας δεν έφτιαξε άθλημα που θα βραβεύεται ο πιο αργός. Εάν έφτιαχνα αύριο το πρωί ένα άθλημα που ο πιο αργός θα βραβευότανε, τότε εκείνος που θα είχε πιο γρήγορο χρόνο μέσα του θα θύμωνε και θα έφευγε από αυτόν τον αγώνα. Έτσι χρειαζόταν κάποιον να θαυμάσω. Έτσι η ταχύτητα είναι η διαστρέβλωση στην πραγματικότητα του χρόνου. Και έτσι όλοι κυνηγάμε να είμαστε γρήγοροι. Μέσα στην γρηγοράδα χρειάζεται μετά να κατασκευάσεις και μία επιδεξιότητα. Και γρήγορος και ικανός. Μετά και αποτελεσματικός. Και μετά ο θαυμασμός. Πόσα πολλά και καλά μπορείς και κάνεις σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι σιγά σιγά φεύγοντας από τον εαυτό σου,
απλώνεται μέσα σου η ζήλια. Αν μπορείτε τώρα για λίγο να είστε συνειδητοί, η ζήλια είναι μέσα στην κοιλιά σας. Επειδή πάντοτε θα υπάρχει μέσα από τη σύγκριση ένας πιο γρήγορος, τότε εγώ που είμαι ο αργός, με κρίνω. Έτσι δεν θα σεβαστώ ποτέ τον χρόνο μου. Οπότε δεν θα υπάρξω. Οπότε κυνηγώντας τον χρόνο, μέσα μου δεν υπάρχει και χώρος. Δηλαδή δεν μένω για λίγο σε μένα. Οπότε δείτε μέσα στην ημέρα πόσο χρόνο αφιερώνεται για να υπάρξετε με εσάς. Εδώ πάμε στην επόμενη διαστρέβλωση. Εάν πάρω το χρόνο μου και εγώ υπάρξω, ως τόσο όσο, τότε αυτό με τη δύναμη της θέλησής μου θα εμφανίσει ένα θέλω μου. Γιατί το θέλω θα πηγάσει μέσα από εμένα. Και επειδή το θέλω έχει δύναμη, τότε θα αρχίζει να συμβαίνει μέσα σε αυτό που λέμε χώρο-χρόνο. Χρόνο-χώρο. Γιατί εγώ αρχίζω να υπάρχω μέσα σε αυτό. Αν όμως είμαι ανύπαρκτος και κυνηγάω το χρόνο και δεν υπάρχω ως ύπαρξη, τότε περιμένω να συμβεί κάτι έξω από εμένα. Οπότε το ζητούμενο για το νου είναι πώς θα σου αποσπάσει την προσοχή. Πώς θα σε βάλει να κυνηγάς στόχους και να καταναλώνεις το χρόνο που έχεις για ζωή στο επίτευγμα. Πώς θα σου βάλει επιθυμίες για να μπορέσεις να τις αποκτήσεις, να αρχίζεις να δίνεις το χρόνο που έχεις για ζωή στους στόχους των επιθυμιών. Θα σας περιγράψω τη διαδρομή. Με παράδειγμα. Πάω σε ένα μέρος.
Επειδή εγώ έχω αίσθηση, λέω αυτό δεν είναι για να μπω. Την παραβλέπω όμως και μπαίνω. Με το που κάθομαι, χρειάζομαι 1-2 λεπτά για να αρχίζω να αισθάνομαι. Αυτό που προσλαμβάνω είναι ότι εγώ εκεί μέσα δεν μπορώ να υπάρξω. Έχω καθίσει όμως. Και τον γκαρσόνι φέρνει νερό. Εγώ μέσα μου όμως δυσανασχετώ. Εκείνη τη στιγμή αρχίζει και μπαίνει η ντροπή και η ενοχή. Κοιταζόμαστε στα μάτια στα 5 μέτρα. Και εγώ τώρα χρειάζεται να πάρω μία απόφαση. Ή θα μείνω εκεί που δεν μπορώ να υπάρξω, ή θα σηκωθώ και θα πω φεύγω. Ο νους και η ντροπή και η ενοχή θέλουν να σε βάλουν να μείνεις. Μετά θα ψάξει να σου βρει μία-δύο δικαιολογίες, δηλαδή ένα ψέμα για να μπορέσεις να μείνεις. Η ύπαρξη όμως φωνάζει. Εδώ δεν μπορώ να υπάρχω. Εγώ, εσύ μπορεί. Οπότε, αν αρχίσετε και πηγαίνετε σε ένα χώρο και παίρνετε λίγο το χρόνο σας, θα δείτε αν μέσα σας μπορείτε να απλωθείτε. Αν μέσα σας δεν μπορείτε να απλωθείτε, δηλαδή να κάτσετε άνετα μέσα σε εσάς, και μείνεις, τότε έχεις χάσει το χρόνο σου. Και την ύπαρξή σου. Επειδή έχω μείνει άλλες φορές, αυτό που έκανα είναι να αρχίζω να σφίγγω το στομάχι μου. Δηλαδή μίκρυνα το χώρο μέσα μου. Είπα ότι αυτό το οποίο λαμβάνω από έξω, δεν θα το καταπιώ, γιατί δεν μου αρέσει. Οπότε αρχίζω και σφραγίζω. Η ανάσα κοντένει, η πίεση μεγαλώνει. Ο θυμός έρχεται για να μου θυμίσει ότι δεν είμαι στο σωστό μέρος και ότι χάνω το χρόνο μου. Το μήνυμα του θυμού είναι «εδώ δεν μπορείς να υπάρχεις». Μέσα από το νου θα ψάξω, όπως είπα, να βρω δικαιολογίες
και δήθεν θετικά. Για να παραμείνω εκεί και ο χρόνος μου μικραίνει. Ο δικός μου χρόνος, ο δικός μου χώρος, η δικιά μου ύπαρξη εκρεμεί. Έτσι όταν θα φτάσω στο σημείο να πεθάνω, δηλαδή να φύγω από τη γη, θα θυμώσω πάρα πολύ γιατί δεν υπήρξα. Ο χρόνος που εγώ δημιούργησα για να υπάρξω μέσα εκεί, μου τον πήρε ο νους μου. Ο δεύτερος τρόπος να μπορέσει κάποιος να σας πάρει το χρόνο σας είναι η υποχρέωση και τα συναισθήματα. Θα ζητήσει κάποιος μία εξυπηρέτηση. Εάν το λυπηθώ, θα του δώσω το χρόνο μου. Εάν αποσκοπώ σε ένα κέρδος, θα του δώσω το χρόνο μου. Εάν φοβηθώ, θα του δώσω το χρόνο μου. Ακόμα και αν θυμώσω, θα το κάνω θυμωμένος, γιατί δεν με άκουσα. Πάλι θα μου δώσω το χρόνο. Οπότε όταν μου ζητήσεις κάτι, θα πάρω το χρόνο μου για να δω αν θέλω. Όσο θα δίνετε χρόνο, θα έρχεται η αδειμονία να φωνάζει να κάνετε κάτι γρήγορα. Θα εμφανίζει το νοητικό φόβο ότι έρχεται καταστροφή. Και επειδή θα έχετε βάλει μέσα από το νου σας ένα όριο να αποφασίσετε σε ένα λεπτό, θα θυμώνετε όταν αυτό δεν συμβαίνει. Χρειάζομαι το χρόνο μου. Έτσι μόνο μέσα από το χρόνο μπορώ να υπάρξω. Μόνο μέσα από το αργά μπορώ να αισθανθώ. Εμείς οι άνθρωποι που έχουμε εγκλωβιστεί μέσα στο νου μας, ό,τι περιγράφει
Πολλές φορές η Χριστίνα είναι κάτι που μέσα από το νου μας προσπαθούμε να το καταλάβουμε. Θα σας πω όμως μία προσωπική εμπειρία για να σας πω πως είναι αυτό που εκείνη βλέπει. Το 2000, σε μία ανύποπτη στιγμή, χάθηκε ο χώρος και ο χρόνος. Δεν είχα όριο, δεν υπήρχε σώμα. Στην πραγματικότητα απλωνόταν η συνειδητότητα μέχρι εκεί που επέτρεψα σε οτιδήποτε υπήρχε σε ύλη, σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων. Εγώ τρόμαξα, φοβήθηκα. Μου είναι ξεκάθαρο που έλεγα ότι έτσι εγώ δεν μπορώ να υπάρξω στη γη. Πώς θα υπάρξω? Και σαν να ξαναμαζεύτηκα στο όριό μου. Οπότε υπάρχουν κάποια άλλα επίπεδα που μέσα από το νου μας δεν μπορούμε να τα πλησιάσουμε. Γιατί ο νους είναι η φυλακή του άνθρωπου. Τώρα όμως που αρχίζουν και πέφτουν τα πέπλα, και μικραίνει ο νους, όλοι οι άνθρωποι θα μπορούμε να έχουμε σιγά σιγά αλήθειες, βαθύτερες. Αυτές δεν συμβαίνουν με προσπάθεια. Απλά μέσα από την επίγνωση ότι έχω νου, και αυτά τα οποία σιγά σιγά δίνονται και αναγνωρίζοντας το νου, τον χρόνο δηλαδή ως πίεση, τον χώρο ως κτήση και όχι ως ύπαρξη, θα αρχίσουμε να αναζητάμε την αλήθεια του άνθρωπου. Άρα το πρώτο που χρειάζεται να δούμε είναι ότι ο νους πιέζει. Και αν είμαι ο νους, είμαι πιεστικός.
Αυτό πάνω μας είναι σαν μέγενη. Επαφή με το σώμα σας για να δείτε πώς αισθάνεστε. Ποτέ η πίεση δεν είναι από έξω. Είναι από το νου που φέρνω μέσα μου. Είναι γιατί του δίνω χώρο εγώ. Γιατί τον ακούω. Γιατί τον υπακούω. Έτσι θα λάβω το χρόνο μου ή θα πιστέψω το νου μου. Έτσι το μόνο που χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε είναι το κυνήγι του χρόνου μέσα από το νου για να προλάβω, γιατί δεν έχω τον χρόνο μου και δεν λαμβάνω. Έτσι, αφού δεν υπάρχω, δεν μπορώ και να λάβω. Μπορώ όμως μέσα από τη λύση που θα μου δώσει ο νους μου να κατασκευάσω ή να κλέψω. Οπότε θα δείτε ότι αυτοί που στη ζωή είναι δάσκαλοι και διδάσκουν, χρειάζεται να αρχίζουν να βλέπουν τους ανθρώπους ως ιδιαιτερότητες. Ο καθένας θέλει το χρόνο του. Θα φτάσει και αυτός στο ίδιο επίπεδο. Έχει διαφορετικό ρυθμό. Ο λόγος που δεν θα φτάσει θα είναι γιατί η πίεση θα τον οδηγήσει να αφήσει τη θέλησή του, τη δύναμή του, το θέλω του, τη διαδρομή του. Έτσι να γνωρίζετε ότι ο πρώτος σε αυτή τη ζωή που δεν επέτρεψα να πάρω το χρόνο μου, ακόμα και στις αλλαγές μου, είμαι εγώ. Ο λόγος είναι γιατί μέσα από αυτό που αισθάνομαι, δεν θέλω να πάρω το χρόνο μου για να περάσει μέσα μου και να απλώσει. Αυτό που αισθανόμουν, μου το έπαιρνε ο νους και μου το έκανε στόχο. Είναι σαν να γνωρίζω το τέλος, αλλά δεν μου έδωσα ποτέ χρόνο. Οπότε, το τέλος
χωρίς χρόνο και χωρίς εμένα, δεν θα το φτάσω ποτέ. Έτσι αυτό που από αίσθηση ή από αισθάνομαι γνωρίζω, χρειάζομαι το χρόνο μου να με πλημμυρίσει και να το λάβω μέσα από την ύπαρξή μου. Η πίεση όμως του νου μου με οδηγούσε να τρέχω τα πράγματα χωρίς να υπάρχουν. Και έτσι είναι σαν να τρέχει μαζί με μένα ο στόχος. Ποτέ δεν θα φτάσω στην ολοκλήρωση. Αυτού που αισθάνομαι. Για μένα. Δείτε μέσα από εκεί πώς εμφανίζεται η ματαιότητα, ο πόνος, το παράπονο, η λύπηση του εαυτού, η εγκατάλειψη μέσα από το νου, ο θυμός να τα παρατήσω, να με παρατήσω. Τίποτα δεν συμβαίνει. Άρα παίρνει θέση ο νους μου και όχι εγώ. Έτσι δεν είδα ότι δεν πήρα χρόνο, δεν υπήρξα ως αυτό που είμαι, άρα δεν θα λάβω και ποτέ αυτό που από το γνώριμό μου γνωρίζω. Μια ζωή μάταιη, λέει ο νους. Οπότε γνωρίζω, όπως γνωρίζετε κι εσείς. Δώστε χρόνο. Χώρο για να συμβαίνετε. Να υπάρχετε και μέσα από εκεί να λαμβάνετε. Ή χρόνο ή πονηρό. Θα σας πω τι συμβαίνει τώρα. Κοιτάω το ρολόι και είναι 8 και 10. Ο νους με πιέζει, μου λέει, κλείσε. Ολοκλήρωσε. Εγώ όμως αισθάνομαι ότι κάτι μέσα μου είναι ολοκλήρωτο. Μέσα από την πίεση δεν μπορώ να αισθανθώ τι είναι αυτό.
Αισθάνομαι μόνο την πίεση και το ανολόκληρωτο. Και τα δύο μαζί. Τώρα που πήρα λίγο χρόνο, αισθάνομαι ότι χρειάζεται κάτι να αφαιρέσω. Πρώτα αισθάνθηκα ένα κλάμα. Και μία βαθιά θλίψη. Το δεύτερο ήταν να αφαιρεθεί αυτή η πίεση, ένα μέρος του νου. Αν υπακούσα το νου μου και έκλεινα και όχι ολοκλήρωνα τη διδασκαλία και αυτό που μπορώ να κάνω, τότε εγώ θα έλειπα από τη σημερινή προσευχή.
Εάν μέσα από το νου μου και την πίεση έκλεινα, δεν θα συνέβαινε αυτό που εγώ έκανα αυτή τη στιγμή. Αυτό που κάνω όμως έρχεται μέσα από εμένα όταν υπάρχω. Έτσι θα συρρυκνωνόμουν, θα μαζευόμουν, θα έλεγα «Χριστίνα, τι είπες», θα εξηγούσα. Θα έγραφα αύριο αυτά τα οποία εκείνη είπε και εγώ δεν θα υπήρχα. Οπότε ακόμα και το κλείσιμο θα είχε ένα άψυχο αστέρι. Γιατί στο αστέρι όταν εγώ το ολοκληρώνω, είναι αλλιώς όταν είμαι εγώ σε αυτό και αλλιώς όταν λέγεται μέσα από το νου μου. Οπότε δείτε ότι χωρίς ψυχή, χωρίς ύπαρξη, απλά κατασκευάζεις ένα σύμβολο. Έτσι το αστέρι είμαι εγώ. Έτσι εγώ, Δαβίδ. Ευλογώ τη στιγμή, εμένα, τους ανθρώπους, αφαιρώντας την πίεση, δίνοντας τον χρόνο και το χώρο. Στο όνομα του Θεού, στο όνομα του Κυρίου Ιησού, στο όνομά μου Δαβίδ, του Ιού του επί της γης, στο όνομα της Χριστίνας κόρης του, στο όνομα του Ιάσωνα και του Αγίου Πνεύματος, και όλα αυτά επιστρέφουν με αναγνώριση στον Δημιουργό. Ο Πατέρας, μικρή είναι η απόσταση, η μητέρα, σε αισθάνομαι, ο Κύριος, φοράω τα ρούχα σου. Εγώ, Δαβίδ, αρχίζω να υπάρχω επί της γης. Η Χριστίνα
το άνοιγμα, ο Ιάσονας και το Άγιο Πνεύμα, οι ψυχές με έργο και ζωή στη γη. Αμήν.